Έχουμε να δούμε χιόνι 6-7 χρόνια, που σημαίνει ότι δεν εμπλουτίζεται πλέον ο υδροφόρος ορίζοντας. Η ψυδρία τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε επίπεδο το οποίο είναι πλέον η εγκατάλειψη, η ερημοποίηση. Παρατεταμένη ανομβρία. Βροχοπτώσεις λιγότερες κατά 50% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπαίνουμε σε μια εποχή κίτρινης προειδοποίησης, ένα κίτρινο alert, ένας κίτρινος συναγερμός. Και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και με διακοπές νερού, αλλά και με πολύ χαμηλή πίεση. Όπως αναδεικνύει η έρευνα του Sky, ήδη δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Από το Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και το Μάιο του 2024 καταγράφεται ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι μια ελάττωση των βροχοπτώσεων που έπεσαν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της τάξης του 50% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας. Ο περιορισμός των βροχοπτώσεων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοτήτων νερού που υπάρχουν στους αποταμιευτήρες όλης της χώρας και της Αττικής. Εκεί που η χωρητικότητα των δεξαμενών μας ήταν 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια κυβικά πριν από 2 χρόνια, πέρσι αυτό υποχώρησε επειδή υπήρξε ανομβρία στα 950 εκατομμύρια και φέτος πιστεύουμε ότι θα κατέβει στα 750 εκατομμύρια. Η χωρητικότητα του φράγματος της φανερωμένης είναι 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Αυτή τη στιγμή έχει μόλις 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Ο Δήμος Φεστού έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Ξηρασία και υπεράντληση υδάτων από γεωτρήσεις οδηγούν σε ανησυχητική πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Οι γεωτρήσεις του Δήμου είναι στο μηδέν. Το νερό δεν τρέχει καν στις βρύσες των σπιτιών. Έρχεται ελάχιστες ώρες της ημέρας να αποθηκεύσουν κάποιο νερό οι πολίτες μας για να έχουν το υπόλοιπο της ημέρας. Οι γεωτρήσεις αυτή τη στιγμή, η στάθμη τους έχει πέσει σημαντικά. Τον τελευταίο δίμηνο, γιατί μετράμε κάθε 2 μήνες, έχει πέσει από 5 έως 20 μέτρα, 30 σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλες μας πλέον οι γεωτρήσεις έχουν αρχίσει και μας εμφανίζουν σίδηρο. Αρχίζει πλέον μια υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων, μπαίνει η θάλασσα μέσα στα νερά, τα υπόγεια, και σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αλατότητα στο μισό της θάλασσας. Η ξηρασία πλήττει καλλιέργειες ελαιόδεντρων, αμπελιών αλλά και θερμοκήπια. Σε αρκετές περιοχές η κατανάλωση νερού για άρδευση γίνεται με το δελτίο. Έχουμε βάλει σε κάθε καλλιέργεια, ανάλογα την καλλιέργεια, περιορισμό στην κατανάλωση. Ανά στρέμμα και ανά χρόνο. Είναι μια περιοχή που έχει δεκάδες, για να μπω, εκατοντάδες στρέμματα θερμοκήπιων. Οι άνθρωποι ζουν από αυτά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η έλλειψη νερού, ωστόσο, βλάπτει σοβαρά και τον τουρισμό. Όταν κόβεται το νερό ή δεν έχει πίεση και δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ο επισκέπτης, μπάνιο. Εγώ θα του πω, ξέρετε, είναι ζημιά, είναι από το Δήμο, είναι αυτό. Ο άνθρωπος θα πει, δεν με ενδιαφέρει, εγώ πληρώνω. Ο Δήμος Κασάνδρας αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας κάθε καλοκαίρι που κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες. Βρισκόμαστε στον Ιούνιο και όμως οι διακοπές του νερού έχουν ήδη ξεκινήσει. Είναι κρίμα για μια περιοχή η οποία δεν καλλιεργεί να μην μπορεί να εισπράξει και από τον τουρισμό της. Τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρική εξουσία κάνονται να λάβουν μέτρα πριν να είναι πολύ αργά.